Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε. Χαιρετώ όλους, φίλες και φίλους. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη, για την πρόσκληση. Κύριε Χολέβα, τελευταία έχετε κάνει μια παρέμβαση μέσω της αρθρογραφίας σας για τους βόρειους γειτονές μας, Σκόπια και Αλβανία, και θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πρόσφατα ιδρύθηκε ένα σωματείο που καλλιεργεί, όπως λέει, την μακεδονική γλώσσα στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει με αυτό το σωματείο και ας θέλω να μας το συνδέσετε και με την Συμφωνία των Πρεσπών, αν ζούμε τα αρνητικά απόνερα αυτή της συμφωνίας. Κύριε Δαμαβολίτη, το θέμα έχει τρεις πτυχές. Την καθαρά νομική δεν θα την αναφέρω, διότι πρέπει να μιλήσει κάποιος δικαστής ή δικηγόρος. Εγώ θα μιλήσω για τις άλλες δύο πτυχές, την πολιτική και την ιστορική. Από πλευράς πολιτικής έχουμε μια πολύ κακή συμφωνία, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία παραβίασε όλες τις κόκκινες γραμμές του έθνους μας σχετικά με τα θέματα ειδικά της αναγνωρίσεως μιας ανύπαρκτης γλώσσας, που η συμφωνία τη λέει μακεδονική, και μιας ανύπαρκτης εθνότητας που κατασκευάστηκε το 1945 από το κομμουνιστικό καθεστώς του Τίτο, την οποία η συμφωνία πάλι ονομάζει μακεδονική. Αυτά δεν θα έπρεπε, και πολλά άλλα που λέει η συμφωνία, δεν θα έπρεπε να γίνουν δεκτά από την ελληνική πλευρά. Όμως υπάρχει μια εξέλιξη την οποία πρέπει να προσέξουμε, διότι πέρασε, δηλαδή το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς, επειδή πιέστηκε από την Βουλγαρία, το κράτος των Σκοπίων, και η Βουλγαρία θεωρείται εδώ την μακεδονική γλώσσα ως βουλγαρική διάλεκτο, έχουμε μια επίσημη δήλωση των Σκοπίων που σε μεγάλο βαθμό αλλάζει τα δεδομένα, θα έλεγα ανατρέπει ειδικά την παράγραφο που αναφέρεται στη μακεδονική γλώσσα πάντα εντός εισαγωγικών. Τονίζω, μην παρεξηγηθώ, εγώ όταν λέω τους όλους αυτούς πάντα εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, στις 19 Ιουλίου του 2022 η κυβέρνηση των Σκοπίων έκανε την εξής δήλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όταν κάνει δήλωση ένα κράτος δημόσια δημιουργεί δίκαιο. Άρα σε μεγάλο βαθμό πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη από εδώ και πέρα από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Τι είπαν? Η λογοτεχνική μακεδονική γλώσσα, πάντα εντός εισαγωγικών, εγώ τα διαβάζω από το κείμενο, κωδικοποιήθηκε το 1945. Σύμφωνα με τις γνώσεις που καθιερώνονται με πράξεις κλπ, η μακεδονική γλώσσα έχει τη δική της γλωσσική χωρική χρονική συνέχεια. Προσέξτε τώρα το σημαντικό. Αυτή η συνέχεια βασίζεται στην ιδιαίτερη ανάπτυξη των διαλέκτων που βρίσκονται στη βάση της και διαδόθηκαν στο έδαφος της σημερινής δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Προσέξτε λοιπόν, το κείμενο που διάβασα έχει κι άλλα δύο σημεία. Πρώτον, το ίδιο το κράτος των Σκοπίων επισήμως ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχεται ότι η λεγόμενη, ακόμη και αυτή που αναφέρεται μέσα στη Συμφωνία των Πρεσπών, μακεδονική γλώσσα, βασίζεται μόνο σε διαλέκτους που μιλούνται μέσα στο κράτος. Η Φλόρινα δεν άνοιξε το κράτος αυτό. Άρα και μόνο με αυτή τη δήλωση, το κράτος των Σκοπίων αδειάζει όλους αυτούς τους συλλόγους που δήθεν λένε ότι μιλούν μια αλφα, βήτα κλπ. Διάλεκτο, και μας λέει ότι αυτό που λέμε στις πρέσπες το εννοούμε ότι είναι μια γλώσσα εντός του κράτους μας. Και δεύτερον, λένε κάτι άλλο. Ομολογούν ότι η γλώσσα τους αυτή κατασκευάστηκε το 1945. Άρα δεν είναι μια ιστορική γλώσσα, είναι κατασκεύασμα. Τι καθεστώς είχαν το 1945? Ήταν η ενιαία Γιουγκοσλαβία του Τίτο, όπου με το κομμουνιστικό καθεστώς επέβαλε μια γλώσσα και μια εθνότητα που τότε δεν υπήρχε. Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι και μόνο με αυτό το γεγονός, αυτή η δήλωση του κράτους των Σκοπίων σε μεγάλο βαθμό τροποποιεί και ανασκευάζει κάποια σημεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όσοι κινηθούν νομικά σχετικά με το ζήτημα αυτού του σωματείου να την λάβουν υπόψη. Υπήρχε γι' αυτό, για να προχωράμε ένα-ένα, γι' αυτό το κομμάτι, αυτή την πτυχή που μας αναλύεται, υπήρχε επίσημη αντίδραση από την ελληνική πλευρά? Δεν θυμάμαι να υπήρξε τότε επίσημη αντίδραση. Αυτό που είδα ότι προς τιμήν του προχθές ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, το ανέφερε. Είπε ότι θα πρέπει πλέον να λάβουμε υπόψη μας ότι με τη δήλωση που έκανε οι Σκοπιανοί πιεζόμενοι από τους Βουλγάρους έχουν σε μεγάλο βαθμό ανατρέψει ορισμένα από τα στοιχεία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό τουλάχιστον από ένα επίσημο πρόσωπο έχει λεχθεί, επομένως όλοι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους. Τώρα, ευρύτερα, σχετικά με το ζήτημα αυτό, να εξηγήσουμε ότι δεν πρέπει, για λόγους ιστορικούς, δεν πρέπει ποτέ να μπερδεύουμε την διγλωσία ή το μιξίγλωσσο ιδίωμα ή μόρφωμα κάποιων πληθυσμών ή κάποιων μικρορωμάνων σε διάφορα μέρη του πληθυσμού και της Βόρειας Ελλάδας, να μην το συγχαίουμε με διαφορετική εθνότητα. Να το πω απλά. Οι άνθρωποι οι οποίοι στη Βόρεια Ελλάδα μιλούσαν, γιατί σήμερα είναι ελάχιστοι, μιλούσαν ένα ανακατεμένο μόρφωμα ομιλικών λέξεων, λίγο τουρκικών και βουλγαροσερβοσλαβικών,
δεν είχαν δημιουργήσει άλλη εθνότητα. Δεν ήταν μακεδονική εθνότητα, αλλά ήτανε, άλλοι ήταν Έλληνες, άλλοι ήταν μουσουλμάνοι, άλλοι ήταν ενωμάδες περιφερόμενοι. Η ύπαρξη αυτού του μορφώματος του γλωσσικού, το οποίο σήμερα προσπαθούν οι του κράτους των Σκοπίων να μας πιέσουν να αναγνωρίσουμε και εντός Ελλάδος, η ύπαρξη λοιπόν αυτού του μορφώματος που υπήρχε το 19ο αιώνα και αρχές του 20ου, δεν σήμαινε διαφορετική εθνότητα. Ήταν μια λίγουα φράγκα, ήταν μια αναγκαστική χρήση ελληνικών και σλαβικών λέξεων από μικρούς πληθυσμούς για εμπορικούς λόγους. Και το κυριότερο έχουμε ότι οι άνθρωποι που μιλούσαν αυτό το μιξίγλωσσο ιδίωμα, αυτό το μόρφωμα το γλωσσικό, οι περισσότεροι αγωνίστηκαν στο μακεδονικό αγώνα υπέρ του ελληνισμού. Δηλαδή, όσοι προσπαθούν να φτιάξουν μειονότητα ανύπαρκτη με βάση υπήρχαν αυτό δηλαδή γλωσσικό... ήρωες του μακεδονικού αγώνα που αγωνίστηκαν για τον ελληνισμό της Μακεδονίας και μιλούσαν αυτό το ιδίωμα. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να πετύχει ο αγώνας του Παύλου Μελά, του καπετάν Άγρα και των Ελλήνων εθελοντών, των αξιωματικών που ήρθανε και των κριτικών που πρέπει να αναφέρω, των εθελοντών που ήρθανε χωρίς να είναι υποχρεωμένοι στη Μακεδονία. Δεν θα πετύχει ο αγώνας των νοτιοελλαδιτών εθελοντών αν οι εντόπιοι Μακεδόνες δεν βοηθούσαν και πολλοί από αυτούς, να θυμίσω, ο καπετάν Κότας αγωνίστηκε στο μοναστήρι στα Μπίτολα από τους Τούρκους φωνάζοντας Ναζί Βιγκάρτσιε, δηλαδή φώναζε στο μιξίγλωσσο ιδίωμα, στο σλαβόφωνο ιδίωμα, ζήτω η Ελλάδα. Ο Πύριζας, ο κύριος, ο Νταλίπης, αδελφοί του Γιάννα, πάρα πολλοί από τους Μακεδονομάχους που βοήθησαν τους εθελοντές και τους αξιωματικούς μας και τους Μητροπολίτες μας, ήταν ομιλούντας αυτό το μιξίγλωσσο ιδίωμα, αλλά ήταν πάνω απ' όλα Έλληνες, πατριαρχικοί, δεν είχαν ποτέ δείξει κάποια προσχώρηση στη βουλγαρική ιδέα και μάλιστα γι' αυτό το λόγο κυνηγήθηκαν απεινέστατα από τους Βουλγάρους. Οι Βούλγαροι τους έλεγαν Γρεκομάνους. Οι Βούλγαροι πίστευαν ότι λόγω του γλωσσικού αυτού μορφώματος οι Σλαβόφωνοι, οι μιξίγλωσσοι θα προσχωρούσαν στη βουλγαρική εξαρχία και στη βουλγαρική ιδέα. Το αντίθετο έγινε. Είχαν συνείδηση ελληνική, πατριαρχική, Ρωμαίοι και όπως τότε χρησιμοποιούσαν και τον όρο Ρωμιός, αγωνίστηκαν υπέρ του ελληνισμού, αγωνίστηκαν ώστε να φύγουν οι Τούρκοι και να μην καταλάβουν οι Βούλγαροι τη Μακεδονία σε ένα αντιμέτωπο αγώνα που είχε ο ελληνισμός. Και γι' αυτό το λόγο είναι τεράστιο λάθος σήμερα και είναι σκόπιμο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε η Ελλάδα να το αναγνωρίσει. Δεν πρέπει πάνω στη μνήμη αυτών των ηρώων να ασεβήσουμε, διότι μιλούν τα κείμενα, μιλούν οι δηλώσεις τους. Υπάρχει κείμενο των κατοίκων των Ελλήνων από την πόλη του Μοναστηρίου το 1903, σημερινά Μπίτολα των Σκοπίων, που λένε είτε ομιλούμε σλαβιστή, είτε τουρκιστή, είτε βλαχιστή, γιατί υπήρχαν και βλαχόφωνοι, Έλληνες εσμέν και πρέπει να μας σέβεστε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι μιξίγλωσσοι, ήταν το προπύργιο του ελληνισμού στη Βόρεια Ελλάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές. Κράτησαν ελληνικότητα και ορθοδοξία και σε καμιά περίπτωση δεν είναι μειονότητα, δεν δημιουργούν μειονότητα και αντιθέτως πρέπει να πούμε ότι και γλωσσολογικά ακόμη το σημερινό ιδίωμα, αυτό που μιλούν στα Σκόπια, δεν έχει καμιά σχέση. Υπάρχουν γλωσσολογικές μελέτες από τον Αίμνη στον Νικόλα Ανδριώτη. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό το ελληνοσλαβικό των μιξίγλωσσων Ελλήνων της Βορείου Ελλάδος και άλλο αυτό το μείγμα που έφτιαξε ο Τίτο, ο οποίος πήρε το 1945 τη σερβική γραμματική και τη βουλγαρική διάλεκτο, τα ανέμιξε και κατασκεύασε μία γλώσσα με το ζόρι και έβαλε τους κατοίκους του της περιοχής των Σκοπίων, είτε ήταν Έλληνες, είτε Σέρβοι, είτε Βουλγαροί, να μαθαίνουν αυτή τη γλώσσα και να δηλώνουν με την πίεση της μυστικής αστυνομίας ότι είναι Μακεντόνσκι. Λοιπόν, αυτά τα παιχνίδια έγιναν, δεν είναι δυνατόν τα κατασκευάσματα των ολοκληρωτικών καταστώσεων του 1945, τα χρεώνεται σήμερα η Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια μειονότητα και είναι ντροπή, είναι δυσάρεστο για την ειρήνη στην περιοχή να παίζουν κάποιοι με τέτοια θέματα. Για να φτάσουμε και να συνοψίσουμε λίγο με αυτό το θέμα. Πάντως, αυτό το καταστατικό πλέον υπάρχει. Πήρε άδεια από τα ελληνικά δικαστήρια. Οι Έλληνες δικαστές θα μπορούσαν να τον μπλοκάρουν αυτό το, να μπλοκάρουν την άδεια για την καλλιέργεια της μακεδονικής γλώσσας εντός Ελλάδος από τη στιγμή που η Συμφωνία των Πρεσπών παραδέχεται μακεδονικό πολιτισμό, μακεδονική εθνότητα και όλα τα λοιπά. Η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως σας είπα, σχετικά με το θέμα της γλώσσας, έχει ανατραπεί σε σημαντικό βαθμό από την δήλωση που έκαναν, γιατί η δήλωση είναι 30 χρόνια νεότερη. Και το νεότερο δεν είναι το προηγούμενο. Η δήλωση που έκαναν οι ίδιοι Σκοπιανοί για τις κυβερνήσεις τους. Και όπως θα σας πούνε οι νομικοί, η επίσημη δήλωση ενός κράτους δημιουργεί δικαίων. Οι Έλληνες νομικοί και δικαστές δεν κάνουν όλο το καταστατικό. Εκεί μιλάει ουσιαστικά για μειονότητα. Όταν λοιπόν κάποιος προσπαθεί δίθεν στο όνομα του να υποτίθεται να διδάξω κάτι
να τελικά οδηγείται στην αναζήτηση τεχνητών και ανυπάρθων μειονοτήτων. Η κατασκευή μειονοτήτων δεν είναι κάτι το οποίο είναι δημοκρατικό, ούτε οφείλει την ειρήνη στην περιοχή, αναταραχή θα δημιουργήσει. Επομένως, για μένα υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια απόφαση μετέωρη, αλλά τα υπόλοιπα σας λέω, δεν είμαι δικηγόρος. Τα νομικά θέματα πρέπει να ρωτήσετε κάποιον καθηγητή νομική ή κάποιον έμπειρο δικηγόρο. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Είχαμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αλβανία σε ένα αγώνα δρόμου για να βρεθεί ένας τρόπος να υπογραφεί συνυποσχετικό για να πάμε στη Χάγη να κλείνουμε τα θέματα των οριοθετήσεων. Εσείς από την πλευρά σας είστε λίγο καχύποπτος με την αλβανική πλευρά με το τελευταίο σας άρθρο. Και όχι μόνο εγώ. Είδα ότι την ημέρα που έγιναν αυτές τις συναντήσεις στα Τίρανα και την επόμενη μέρα η πλειοψηφία των Ελλήνων αυτογράφων που παρακολουθούν τα Βαλκάνια, ασχέτως του που ανήκει καθένας κομματικά ή ιδεολογικά, η πλειοψηφία ήταν καχύποπτη ως προς την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Είχε προηγηθεί η δήλωση πριν από μερικές μέρες για το ότι η Ελλάδα εξαπάτησε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενταχθεί μέσα. Ένα είναι αυτό ότι ο κύριος Ράμα μονίμως το κάνει. Αυτό είναι η τακτική του. Λέει κάτι, μας ενοχλεί και στη συνέχεια δεν παρεξηγήθηκα. Θυμάμαι ότι πριν από λίγα χρόνια έδινε συνέντευξη σε ένα ελληνικό κράτος. Αν έχετε μόνο, συγγνώμη κύριε Βουλεύα, αν έχετε την καλοσύνη, μόνο μην κουνιάστε γιατί λίγο χαλάει το σήμα και χάνουμε τη σωστή επαφή. Ωραία. Λοιπόν. Ο κύριος Ράμα έχει μια διγλωσία. Τη μια μέρα λέει θέλω καλή σχέση με τους Έλληνες και την επόμενη μέρα λέει ότι στην πλατεία των Τυράννων θα βάλω και πέτρες από την Θεσπρωτεία διότι εκεί ήταν οι τσάμιδες. Άρα να κινεί τσάμικο ζήτημα. Τη μια μέρα λέει ότι η ελληνική μειονότητα είναι γέφυρα αφημίας και την ίδια ώρα στέλνει μπουλτόζες στη Χιμάρα να γκρεμίσουν ή να κατάσχουν ελληνικές περιουσίες. Τη μια μέρα λέει ότι η Ελλάδα εξαπάτησε την Ευρώπη και την επόμενη λέει ότι παρερμηνεύτηκα. Ο ίδιος είναι ο οποίος τώρα συζητεί το συνυποσχετικό, αλλά εκείνος είναι πριν από μερικά χρόνια που υπονόμευσε την συμφωνία που είχε κάνει ο Κώστας Καραμανλής με τον Περίσσα, στέλνοντάς την στο συνταγματικό δικαστήριο και τελικά ευνοήθηκε η Τουρκία η οποία έχει ενδιαφέρον. Όλα αυτά μου δημιουργούν το ερωτηματικό σε πάρα πολλούς Έλληνες τι τελικά είναι αυτός ο άνθρωπος, πόσο αξιόπιστος είναι και κατά πόσο θα προχωρήσουν. Εγώ έχω επιφυλάξεις. Μακάρι να προχωρήσουν οι ρυθμίσεις των θαλασσίων ζωνών, αλλά επίσης το βασικό για μας είναι και η εθνική μειονότητα, η οποία δεν ζει μόνο σε 99 χωριά όπως παραδέχεται η Αλβανία. Η εθνική μειονότητα, η οποία πρέπει να απογραφεί, να γίνει μια έντιμη απογραφή και να ξέρουν και ποιοι είναι, να συγκεντρωθούν και οι βλεχόφωνοι Έλληνες και να τους αναγνωρίσουμε και αυτούς, διότι πολλές φορές τους λιμονούμε, να ξέρουμε λοιπόν να τους προστατεύσουμε όλους και να μπορέσουμε να έχουμε μια ελληνική μειονότητα η οποία θα είναι πράγματι γέφυρα φιλίας, αλλά όχι με αντιπροσωπεία εκ μέρους των αλβανικών κυβερνήσεων. Το χρεώνεται στα αρνητικά το ότι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα επισκεφθεί την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά επικαλέστηκε μετά καιρικά φαινόμενα και δεν πήγε. Ξέρουμε τι προβλήματα του δημιούργησαν. Επειδή σας είπα, επειδή με την αλβανική ηγεσία έχουμε δει κατά καιρούς διάφορα, να θυμίσω ότι κάποτε και αν καλέσει τον Κάρολο Παππούλια ως πρόεδρο και χωρίς να του πούνε τίποτα, στα αρχικά σε μια επίσκεψη σε μια πόλη στον Νότο είχαν βάλει τσάνιδες με πανό να φωνάζουν, οι οποίοι δεν θέλουν μόνο να περιουσίες. Είναι η απόβαση των δοσιλόγων, των συνεργατών των Ναζί και των Ιταλών φασιστών. Ουσιαστικά διεκδικούν όλη τη Θεσπρωτεία που τελειώνει τα μουριά. Λοιπόν, έχουν κάνει διάφορες εκπλήξεις δυσάρεστες σε Έλληνες πολιτικούς. Δεν αποκλείεται τελευταία στιγμή κάτι να του είπαν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κρατώ τη δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι συντόμως θα επισκεφθεί την ελληνική μειονότητα και επίσης θεωρώ θετικό ότι από την αρχή ο ίδιος είχε πει ότι θα πάει και στη Χιμάρα. Και μόνο η αναφορά της Χιμάρας ενοχλεί τους Αλβανούς. Διότι άλλες μεν πόλεις και χωριά τις δέχονται ότι είναι ελληνική μειονότητα, τη Χιμάρα ποτέ δεν τη δέχτηκαν, διότι επεκτείνει γεωγραφικά προσφορά την ζώνη που ήθελαν εκείνοι να ορίσουν ως ελληνική μειονότητα. Επομένως, εγώ κρατώ μια αισιοδοξία συγκρατημένη έως αυτή τη δήλωση και ελπίζω πολύ σύντομα να γίνει η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Βόρεια Ήπειρο και στη Χιμάρα, διότι είναι περιοχές που αγωνίζονται με πολλές δυσκολίες να κρατήσουν και κρατούν και την απόδοτη πίστη και την ελληνική πατριωτική συνείδηση και τη γλώσσα. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε, γιατί η σύνδεση μας δεν είναι και πολύ καλή. Ο δρόμος της ευρωπαϊκής ένταξης της Αλβανίας περνάει από τα χέρια της Ελλάδος.
Δεν θα έπρεπε να αναδειχθούν όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή Τσάμπικο, Βόρειο Ήπειρος και το θέμα των θαλασσιών ζωνών, και να ασκηθούν πιέσεις σε όλα τα επίπεδα από την ελληνική πλευρά. Ναι, είναι αυτό. Θυμάμαι κατά καιρούς Έλληνες υπουργούς εξωτερικών που να το λένε ότι αν η Αλβανία δεν προσέξει αυτά και τα συγκεκριμένα ζητήματα, κυρίως το θέμα της εθνικής μειονότητας, ή αν δεν σταματήσει να προβάλλει το ανύπαρκτο ζήτημα για μας των Τσάμιδων και άλλα, δεν θα έχει μέλλον στην ευρωπαϊκή της πορεία. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να λέγονται, πρέπει να τονίζονται και το θέμα των θαλασσίων ζωνών και το ανύπαρκτο Τσάμικο και το θέμα της ελληνικής υπαρκτής και υπαρκτότατης μειονότητας στην Βόρειο Ήπειρο. Πρέπει να τίθενται. Αν η Αλβανία δεν προσέξει αυτά τα ζητήματα, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει προς την Ευρώπη. Δεν ξέρω για τις ευρωπαϊκές χώρες άλλα θέματα. Για μας, βάσει αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως, διότι αλλιώς θα αποθρασύνουμε. Κύριε Γολέβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Μουσικά. Και εγώ, κύριε Δωμάτε. Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε. Χαιρετώ όλους, φίλες και φίλους. Ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη, για την πρόσκληση. Κύριε Χολέβα, τελευταία έχετε κάνει μια παρέμβαση μέσω της αρθρογραφίας σας για τους βόρειους γειτονές μας, Σκόπια και Αλβανία, και θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πρόσφατα